Ο κύριος Πρωτόπαπας έχει μία παρέμβαση για την απώλεια του κυρίου Αγγελόπουλου. Αμέσως μετά. Είναι μία παρέμβαση. Είχαμε μία απώλεια. Θα μιλήσετε, κύριε Πλεύρη. Εάν... Όχι, τότε συγγνώμη. Κύριε Πλεύρη, έχετε το λόγο. Παρακαλώ, διάλογος να διακοπεί πάρα αυτά. Παρακαλώ, Υπουργό και την Αγορήτρια. Κύριε Πλεύρη, έχετε το λόγο. Κυρία Πιπηλή, σας παρακαλώ πολύ και τους δύο. Ναι. Κύριε Πλεύρη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 8 λεπτά. Είναι σημαντικό το ότι συζητάμε τώρα και στα άρθρα για αυτό το νομοσχέδιο. Επιτέλους να υπάρξουν κάποιες ρυθμίσεις ώστε να καλύπτεται η ευζοία των ζώων. Καταρχήν, για το άρθρο 1, κύριε Υπουργέ, πραγματικά κάνατε μια τομή στο κομμάτι της ευζοίας. Και για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις, η ευζοία αφορά όλα τα ζώα. Είτε έχουν σήμανση, είτε δεν έχουν σήμανση. Δηλαδή, ακόμα και αυτά που δεν θα έχουν σημανθεί, θα πρέπει να πληρούνται οι ώρες της ευζοίας. Και το σημαντικό σε αυτό το άρθρο είναι ότι για πρώτη φορά γράφεται ότι η ευζοία αναφέρεται στο ότι δεν μπορεί τα ζώα να είναι μόνιμα δεμένα και δεν μπορούν να διαβιούν σε ακατάλληλες καταστάσεις. Μια ένσταση στο άρθρο 1 σίγμα τ, αυτό είχαμε πει, κατά την άποψή μας θα πρέπει στην επικινδυνότητα του ζώου να μπει ο όρος κατ' επανάληψη. Βάζεται μια ασφαλιστική δικλίδα ότι η επικινδυνότητα θα κρίνεται από μια επιτροπή ώστε να μην πηγαίνουν ζώα και να δηλώνονται επικίνδυνα και να οδηγούνται στο θάνατο, αλλά κατά την άποψή μας θα ήταν καλό να μπει και το κατ' επανάληψη. Στο άρθρο 2-3 δεν έχουμε κάποια παρατήρηση, πιστεύουμε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Τώρα, το άρθρο 4. Στην προηγούμενη τοποθέτηση, κύριε Υπουργέ, παρακολούθησα μια αντινομία στη σκέψη. Έρχεται εδώ πέρα και υπόθηκε ότι δεν πρέπει να εξαιρεθούν από την νομοθεσία οι ποιμενικοί σκύλοι, οι σκύλοι ποιμνίων, αλλά να εξαιρεθούν με πιο σκεπτικό. Ότι αν εξαιρεθούν, δεν μπαίνουν στην ευζοία. Τελείως λανθασμένο. Είτε έχουν σημασία, είτε δεν έχουν ευζοία, μπαίνουν. Αλλά να έστω όμως ότι ισχύει αυτό το σκεπτικό. Σας ζητήθηκε όμως να εξαιρεθούν οι γάτες. Δηλαδή, ως προς το κομμάτι της προστασίας των σκύλων, υποτίθεται ότι η σήμανση θα είναι κάτι παραπάνω, που κατά την άποψή μου η σήμανση έχει να κάνει με άλλα πράγματα, όχι με το κομμάτι της προστασίας. Σίγουρα βοηθά την αποδεικτική διαδικασία. Αλλά αν εξαιρεθούν όλες οι γάτες, κακοποίηση στις γάτες δεν έχουμε στην Ελλάδα. Έχουμε και πολύ μεγάλη. Συνεπώς, το σκεπτικό που αναπτύχθηκε έχει μεταξύ του αντινομία. Ή λες ότι θέλω να εξαιρεθούν οι γάτες, να εξαιρεθούν και αναφορικά με τους σκύλους όσοι είναι δύσκολοι να σημανθούν, διότι αυτό είναι το σκεπτικό το δικό σας με τα σκυλιά του ποιμνίου. Ή αλλιώς, άμα είναι να σημανθούν όλα, θα σημανθούν οι πάντες, θα σημανθούν και οι γάτες. Κατά την άποψή μας, λοιπόν, υπάρχει ένα λανθασμένο σκεπτικό. Εσείς κάνετε μια στάθμιση. Μπορώ να καταλάβω ότι ενδεχομένως θα υπάρξουν κάποιες ενστάσεις. Σε ένα πρώτο βήμα όμως κρίνεται ότι πρέπει να υπάρχει μια εξαίρεση και προφανέστατα, εάν εφαρμοστεί ο νόμος, εάν λειτουργήσει σε μια ενδεχόμενη τροποποίηση, να μην υπάρχουν και αυτές οι εξαιρέσεις. Στο άρθρο 5 δεν υπάρχει κάποια παρατήρηση. Στο άρθρο 6 είναι σημαντικό, και πάλι διαφωνώ με αυτό που υπόθηκε, είναι σημαντικό ότι για πρώτη φορά, όχι για πρώτη φορά, εδώ πέρα επανέρχεσαι στην προηγούμενη διατύπωση, να μην χρειάζεται άδεια εκτροφής όταν έχουμε να κάνουμε με δύο τοκετούς. Και πάλι βλέπω μια αντινομία στο σκεπτικό. Απ' τη μία λέμε ότι δεν υπάρχει πουθενά εμπόριο και απ' την άλλη θα έχουμε άδεια εκτροφής για δύο τοκετούς, δηλαδή αυτό το οποίο, αυτή η φοβία η οποία υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, ότι όλοι όσοι βρίσκονται κάνουν εμπόριο, σε ένα σημείο πρέπει να ξεπεραστεί. Έχει δηλαδή δύο θηλυκούς σκύλους κάποιος και θα πρέπει να έχει άδεια εκτροφής αν θα γίνει ένα τοκετό στο χρόνο. Εδώ πέρα λοιπόν κάνετε μια σωστή στάθμιση. Και προφανέστατα δεν ευνοείται ούτε υποκρύπτεται εμπόριο, διότι εμπόριο δεν μπορεί να γίνει με δύο τοκετούς το χρόνο. Στο άρθρο 7.
Υπάρχει μία, για πρώτη φορά μπαίνει εδώ πέρα η απαγόρευση μετοχής ακροτηριασμένων ζώων. Μάλιστα ήμουν υπέρμαχος αυτής της διάταξης και στις συζητήσεις που είχα κάνει και με τους προηγούμενους υπουργούς και με εσάς κύριε Υπουργέ και την δέχτηκαν. Ακούω την ένσταση η οποία έχει αναπτυχθεί, τι γίνεται με τα ζώα που αυτή τη στιγμή έχουν ακροτηριαστεί και επειδή δεν έχουν συμμετάσχει σε έκθεση γιατί είναι μικρής ηλικίας, δεν μπορούν να πάρουν το πιστοποιητικό ότι είναι καθαρό αίμα ζώα. Φρόντισα να μάθω την διαδικασία και μου είπαν ότι συνήθως τα 2 έτη γίνονται αυτές οι εκθέσεις προκειμένου ένα ζώο να μπορέσει να πιστοποιηθεί ότι είναι καθαρό αίμα. Εάν είναι απόλυτη αυτή η απαγόρευση, καταδικάζει κάποια ζώα που πριν τον νόμο είχαν οδηγηθεί σε αυτή τη διαδικασία. Ίσως κύριε Υπουργέ, χωρίς τροποποίηση στον νόμο, γιατί φοβάμαι ότι η τροποποίηση μπορεί να ανοίξει κάποια παράθυρα, ίσως με μία απλώς δήλωσή σας εδώ πέρα θα μπορούσε να αναφερθεί ότι αυτή η ρήτρα αφορά τα ζώα που από εδώ και στο εξής έχουμε τους ακροτηριασμούς. Ίσως δηλαδή να δοθεί ένα έναυσμα ερμηνείας ώστε να μην καταδικαστούν. Όμως καλό είναι να μην μπει στον νόμο για να μην αφήσουμε παραθυράκια. Ίσως απλώς μια τέτοια δήλωση. Διατήρηση ζώων συντροφίας σε κατοικίες. Εγώ ήμουνα της άποψης, και εδώ πέρα ακριβώς έρχεται μια σύνθεση, της απόλυτης ελευθερίας. Αυτό όμως, και απευθύνομαι κυρίως στα σωματεία τα οποία ήρθαν, αλλά και σε φωνές που ακούστηκαν εδώ, δεν μπορούμε τη δική μας άποψη και αντίληψη σώνει και καλά να πάμε να την επιβάλλουμε. Κάνει λοιπόν μια στάθμιση το Υπουργείο. Η στάθμιση είναι όταν έχουμε να κάνουμε μονοκατοικίες είναι απεριόριστος αριθμός. Γιατί ερχόταν και κόσμος και έλεγε ούτε εκεί να είναι απεριόριστος αριθμός. Υπό το φόβο ότι μπορεί να υπάρξει εμπορία. Υπήρξαν άλλες φιλοζωικές που λέγαν παντού ελεύθερος. Εγώ να σας πω αυτήν τη θέση. Σπάζομαι όμως, αντιλαμβάνομαι τη στάθμιση που κάνει το Υπουργείο. Και κάνει μια αλληλογισμένη στάθμιση. Σου λέει, στις ιδιοκτησίες, τις μονοκατοικίες μπορεί να είναι ελεύθερος. Στις πολυκατοικίες, καταρχήν είναι ελεύθερο και ο κανονισμός δύναται να κάνει απαγόρευση. Αν όμως κάνει απαγόρευση, τουλάχιστον 2 ζώα συντροφίας αναδιαμέρισμα. Είναι ένας εύλογος αριθμός. Και δίνει και μια περαιτέρω διέξοδο, ότι εν τέλει, ακόμα και στους κοινόχρηστους χώρους που υπάρχει απαγόρευση, αν υπάρχει ομοφωνία της πολυκατοικίας, θα μπορούν να βρίσκονται και σε αυτούς τους κοινόχρηστους χώρους. Είναι λοιπόν μια σωστή στάθμιση. Για την το άρθρο 9. Κύριε Υπουργέ, έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ θα επιμείνω και θα επιμείνω και με την ιδιότητά μου ότι έχω ασχοληθεί και με το κίνημα της φιλοζωίας και έχω δει και τις δυνατότητες των Δήμων. Πρέπει τα φιλοζωικά σωματεία να μπορούν να υιοθετούν. Πράγματι, σε μια κοινωνία η οποία το κράτος θα λειτουργούσε τέλεια, ο εθελοντισμός θα έπρεπε να ήταν απλώς επικουρικός. Στο ελληνικό όμως κράτος και ειδικά σε αυτό το κομμάτι της περισυλλογής αδεσπότων που οι Δήμοι περισσότεροι το βλέπουν ως ένα βάρος και ανακουφίζονται όταν υπάρχουν σωματεία, θα πρέπει να δίνεται αυτή η δυνατότητα και σωστά επιμένετε παρά τις αντιδράσεις τις οποίες υπάρχουν να μπορούν τα φιλοζωικά σωματεία να υιοθετήσουν. Και η άποψή μου είναι ότι ακόμα και σε αυτούς που φοβούνται, η υιοθέτηση από φιλοζωικά σωματεία δίνει τη δυνατότητα να ελέγχονται αυτά τα φιλοζωικά σωματεία. Διότι θα ξέρουμε πού βρίσκονται τα ζώα και ανά πάσα στιγμή θα μπορούμε να κάνουμε έλεγχο. Θα κάνω μία παρέκκληση 2 λεπτών, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο άρθρο 10, για πρώτη φορά μπαίνουν οι αυστηρές προϋποθέσεις της μετακίνησης του κανονισμού και στο εσωτερικό της χώρας. Στο άρθρο 11 είναι σωστό, καλό θα ήταν να μπει και μία επισήμανση ότι επιτρέπεται η σύντηση αδεσπότων από ιδιώτες εάν πληρούνται οι όροι της υγιεινής. Στο άρθρο, τώρα θα πάω στην κακοποίηση και επιμένω, κύριε Υπουργέ, δεχθήκατε το σωστό αίτημα και βάλαμε όλους τους όρους κακοποίηση. Ακόμα και αυτό το stop crash, τη διακίνηση βιντεοτηνιών με κακοποίηση ζώων. Είναι σημαντικό, υπάρχουν άλλα ευρωπαϊκά κράτη που δεν έχουν νομοθετήσει ακόμα για το stop crash. Είναι μια τομή αυτό που κάνει το ελληνικό κοινοβούλιο. Μπαίνει ένα βήμα παραπάνω και τιμωρεί, ποινικοποιεί ακόμα και την προβολή εικόνων κακοποίησης ζώων. Στο άρθρο τώρα στις ποινικές κυρώσεις, μάλλον όχι, κύριε Υπουργέ, επειδή κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα τελείως παράλογο στο άρθρο 18 και υπονοούν
ότι δεν θέλετε να έχετε συνεργασία. Όταν λέμε άλλους φορείς να το ξεκαθαρίσουμε, προφανέστατα εννοείται και τα Υπουργεία. Αν τώρα κάποιοι δεν μπορούν να το καταλάβουν, θα μπορούσατε να πείτε σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία και άλλους φορείς. Εάν δηλαδή το φοβούνται τόσο πολύ και πάνε να πούνε ότι βλέπετε συντεχνιακά για να ευνοήσετε. Και εγώ ήμουν από τους πρώτους που είπα ότι κακώς τα ζώα συντροφιάς βρίσκονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα έπρεπε να ήταν σε άλλο Υπουργείο. Εκτιμάται εκεί πέρα, επειδή συνδέεται με τους κτηνιάτες, ότι πρέπει να είναι στο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πραγματικά, εγώ πιστεύω σε ένα επόμενο στάδιο, κάποια στιγμή θα αποφασίσει ο νομοθέτης να δώσει αυτή την αρμοδιότητα σε άλλα Υπουργεία. Στις ποινικές κυρώσεις είναι πολύ σωστό, ποινικοποιείται αυστηρά πλέον η κακοποίηση ζώων. Αυτή και μόνο η διάταξη θα έπρεπε να ψηφιστεί από όλους. Και ακούω από κόμμα ότι θα καταψηφίσει όλες τις διατάξεις και θα καταψηφίσει και τη διάταξη που τους μέχρι 6 μήνες ποινή, κύριοι συνάδελφοι, τα κάνει 5 χρόνια. Για να καταλάβουμε, αυτοί που θα καταψηφίσουν αυτή τη διάταξη θέλουν αυτούς που γδέρνουν σκύλους, που ακροτηριάζουν σκύλους, που καίνε σκύλους, να μην τιμωρούνται με βαρύ πλημέλημα όπως το κάνει τώρα ο νομοθέτης, αλλά με ένα πτέσμα, διότι πλέον οι 6 μήνες θεωρούνται πτέσμα. Δηλαδή επιλέγουν κάποιοι στη λογική στήρας πολιτικής αντιπαράθεσης να μείνει το νομικό πλαίσιο ότι αυτός που ακροτηριάζει σκύλο θα τιμωρείται έως 6 μήνες και δεν θα τιμωρείται έως 5 χρόνια. Μία παρατήρηση, κύριε Υπουργέ, μόνο αυτό και κλείνω με αυτό, γιατί στα άλλα άρθρα δεν έχω κάποια παρατήρηση. Στο άρθρο 1 προσθέσατε, σε παρένθεση, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και 10 παράγραφος 1. Προκειμένου, στο 20, στο 6, προκειμένου να καλύψετε και το κομμάτι της μετακίνησης. Εκεί πέρα λοιπόν πρέπει να προσέξουμε το εξής και πρέπει πάλι χωρίς διόρθωση στο νόμο να γίνει μια ερμηνεία εδώ πέρα. Ότι ποινικό αδίκημα δεν κάνουμε την παράνομη μετακίνηση η οποία δεν συνδέεται με εμπορικό σκοπό. Δηλαδή αν κάποιος πάρει το σκύλο του και δεν έχει το διαβατήριο, διότι η οδηγία η συγκεκριμένη λέει ότι πρέπει να έχει το διαβατήριο, προφανώς δεν είναι πρόθεση του νομοθέτη να ποινικοποιήσει την απλή παράνομη. Ποινικοποιούμε την παράνομη μεταφορά και γι' αυτό κάνετε την αναφορά στο 19, όταν αυτή συνδέεται με εμπόριο. Είναι μια ερμηνεία που πιστεύω ότι πρέπει να κάνετε για να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις στα δικαστήρια. Και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνοντας, ψηφίζουμε όλα τα άρθρα και πιστεύουμε ότι αυτό το νομοσχέδιο θα είναι μια βάση προκειμένου επιτέλους να τύχουν τα ζώα της προστασίας της οποίας πρέπει στην ελληνική κοινωνία. Ευχαριστούμε τον κύριο Πλεύρη. Κύριε Πρωτόπαπα, 2 δεύτερα.